τι ωραία. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι της Funky Buddha. Σε διαφορετικό σκηνικό αυτή τη φορά, γιατί έχουμε μία καινούρια ενότητα. Σε αυτήν εδώ την καρέκλα που κάθομαι εγώ, θα καθίσουν και άλλοι creators. Και ο καθένας θα μιλάει για τον τρόπο που η μόδα επηρεάζεται από το δικό του lifestyle. Σίγουρα δεν αδιαφορώ για τις τάσεις της μόδας, γιατί αυτό είναι που κατά μία μικρή έννοια διαμορφώνει το στυλ κάθε ανθρώπου. Οπότε τα ερεθίσματα τα παίρνεις από οτιδήποτε βλέπεις, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνεις ότι το παίρνεις σαν ερέθισμα. Έτσι νομίζω είναι κάθε άνθρωπος που του αρέσει το στυλ, του αρέσει να πειραματίζεται, γιατί βλέπεις κάτι καινούριο, ένα καινούριο trend. Οπότε το αφομοιώνεις λιγάκι στο δικό σου το στυλ, βλέπεις σου αρέσει, σου ταιριάζει. Αν όχι, δοκιμάζεις κάτι καινούριο. Αλλά νομίζω όλοι μας έχουμε απλώς στο στυλ μας ένα συνονθήλευμα από πολλά διαφορετικά trends που απλώς έτυχε να ταιριάζουν περισσότερο στα γούστα μας, στο σώμα μας. Αν μία τάση ήταν 100% πάνω στα γούστα μου, είναι οι αλυσίδες που είχε γίνει πολύ viral trend πριν 1-2 χρόνια. Υπήρχαν αλυσίδες, βραχιόλια για τα πόδια, βραχιόλια για τα χέρια, αλλά αυτές οι χοντρές που θυμίζουν λίγο έτσι αλυσίδες χειροπέδες, τέτοια φάση. Είναι τα αγαπημένα μου. Και τώρα, ό,τι πιο ογκώδες σε κοσμήματα με τρελαίνει. Η μόδα είναι τέχνη. Η μόδα είναι νομίζω η μεγαλύτερη μορφή τέχνης, γιατί έχει μέσα όλες τις υπόλοιπες τέχνες. Για παράδειγμα, έχει μέσα τη γλυπτική, πώς θα αγκαλιάσει το σώμα. Καλά, δεν μιλάμε εννοείται για μόδα avant-garde, που είναι από μόνο του ένας τομέας ξεχωριστός, αλλά ένα απλό ρούχο έχει τη γλυπτική, έχει την αρχιτεκτονική, η δομή, οι όγκοι που υπάρχουν. Έχει εννοείται τη ζωγραφική πάνω στο μοτίβο που έχει το ρούχο, στο πατρόν. Είναι ένα συνονθήλευμα τεχνών. Ίσως το αγαπημένο μου μέρος στην Αθήνα οπτικά, δηλαδή με έχει εμπνεύσει άπειρα σε φωτογραφίες, σε βίντεο, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να έρθω να κάτσω εδώ, γιατί ποιος έρχεται να κάτσει στην Ακαδημία Αθηνών. Πάντα το χαζεύω όταν είμαι στο ταξί και πηγαίνω, ας πούμε, όπου είναι να πάω και λέω «Αχ, μακάρι να ήταν έτσι το σπίτι μου», αλλά το ξέρω ότι δεν γίνεται, οπότε απλώς έρχομαι εδώ πέρα, βγάζω τις φωτογραφίες μου, εμπνέομαι από την αρχιτεκτονική, μετά μπορεί να αρχίσω να ζωγραφίζω και όλα σαν έχω όρεξη. Από την πάρα πολύ σικάτη αισθητική εδώ στην Ακαδημία, αποφάσισα να φορέσω κάτι πιο σικ από την συλλογή της Funky Buddha, μια ολόσωμη μαύρη φόρμα, που εσύ υποτίθεται θα μπορούσες να τη φορέσεις το βράδυ. Αλλά εγώ επιλέγω να τη φορέσω μέρα μεσημέρι και να με κοιτάνε όλοι! Τα ρούχα δεν μπορούν να καθορίσουν το lifestyle κάποιου, αλλά σίγουρα προδίδουν κάποιες μικρές πτυχές της καθημερινότητάς του και τον γούστο του γενικότερα στο πώς του αρέσει να ζει τη ζωή του. Σίγουρα, αν δεις έναν άνθρωπο που φοράει, ας πούμε, μπλουζάκι slayer και έχει ένα μαλλιό εδώ, μεταλλάστα είναι. Αυτό δεν είναι όμως στερεότυπο, είναι ότι νιώθει άνετα να σου δείξει μία συγκεκριμένη πτυχή και όλα τα υπόλοιπα απλά μπορείς να τα φανταστείς ή να τα ανακαλύψεις. Δηλαδή, τα ρούχα είναι σαν να μπαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο και να διαβάζεις από ένα βιβλίο την πρώτη παράγραφο της περίληψης. Παίρνεις μία γεύση, αλλά από κάτω μπορεί να στα αλλάξει εντελώς. Ακριβώς επειδή το στυλ μου δεν θεωρώ ότι είναι ένα συγκεκριμένο και σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι το τελείως αντίθετο, νομίζω ότι έχω επηρεαστεί από πολλές διαφορετικές κουλτούρες, είτε από κουλτούρα των γκραφίτι, παρόλο που δεν είμαι, δεν θα πάω ας πούμε να κάνω γκράφιτι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω στην Ομόνοια που βλέπω κάποια πολύ όμορφα γκράφιτι, θα τα δούμε σίγουρα. Είμαι το απόλυτο παιδί της πόλης, με φοβίζει η φύση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να πω κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ, δηλαδή μου αρέσουν οι διακοπές να πας για 3 μέρες και μετά είμαι σπάση επιτέλους πίσω στο αστικό τοπίο. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στην πόλη είναι αυτό που ο περισσότερος κόσμος συχαίνεται. Η βαβούρα, η φασαρία, οι κόρνες, οι γρήγοροι ρυθμοί. Εμένα αυτά τα πράγματα είναι τα αγαπημένα μου, γιατί μου δίνουν ερεθίσματα όπου και αν κοιτάξω. Ενώ τον περισσότερο κόσμο μπορεί να τον τρελαίνει αυτό,
εμένα νιώθω ότι μου δίνει παραπάνω ενέργεια. Δηλαδή, βγαίνεις στην Αθήνα και βλέπεις αυτό το χάος και γεμίζει η ψυχή μου. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί σας μιλούσα πριν και σας έλεγα ότι η φασαρία είναι το αγαπημένο μου πράγμα, οπότε σας έφερα στην πηγή της. Αν μιλάμε για urban κουλτούρα, η Ομόνοια είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Όχι μόνο λόγω της φασαρίας και το ότι είσαι στο κέντρο της πόλης, αλλά επειδή έχει τα καλύτερα γκράφιτι που έχω δει ποτέ μου. Και επειδή στην πόλη τώρα θέλεις να είσαι όσο πιο άνετα μπορείς, φόρεσε κάτι από την πιο casual συλλογή της Funky Buddha, ένα mom jean για να είναι φαρδί και άνετο και ένα t-shirt. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην Αθήνα συγκεκριμένα, επειδή εντάξει εδώ μεγάλωσα, αυτό ξέρω, είναι το ότι σε μια πάρα πολύ μικρή πόλη, στο κέντρο της Αθήνας αναφέρομαι, σε μια πάρα πολύ μικρή περιοχή όπου μπορείς να την περπατήσεις σε αποστάσεις 20 λεπτών με τα πόδια, βλέπεις την Πλάκα, το Θυσίο, την Ομόνοια, το Γκάζι, το Μοναστηράκι, που είναι τελείως διαφορετικά. Έχουν εντελώς διαφορετική δομή, ακόμη και αρχιτεκτονικά, και παίρνεις τόσο διαφορετικά ερεθίσματα και βλέπεις ακόμη και τελείως διαφορετικό κόσμο να συχνάζει σε αυτά τα μέρη. Οπότε σε μία απόσταση που μπορεί να έχεις κάνει σε μία ώρα, έχεις δει σαν 5 διαφορετικές πόλεις. Αυτό είναι που μου αρέσει στην Αθήνα. Σας έφερα εδώ στην Πλάκα, γιατί το αγαπημένο μου πράγμα εδώ είναι η απόλυτη ησυχία. Αλλά γιατί? Επειδή έρχεται στον απόλυτο αντίποδα, δηλαδή δύο στενά πιο κάτω είναι η Ερμού, η Βαβούρα, χαμός, κόσμος, και ξαφνικά έρχεσαι εδώ και λες «Α, ήρθα στη Σύρο λοιπόν, ήρθα διακοπές». Γι' αυτό έβαλα και αυτό εδώ το φορεματάκι, γιατί είναι έτσι πιο ανέμελο. Το φοράς στην παραλία, το φοράς στις διακοπές και μου βγάζει έτσι αυτό το vibe, το τέρμα φιλικό, και σαν να έρχεσαι και ηρεμεί η ψυχή σου και μετά ξαναγυρνά στους κανονικούς ρυθμούς. Αλλά ήταν σαν να ήρθες για ένα καφέ και 10 λεπτά διακοπές. Τέλειο! Όλο αυτό που σας δείχνουμε εδώ πέρα, εντωμεταξύ, είναι η κλασική βόλτα που κάνω κάθε φορά με τον κολλητό μου, που θα πούμε «Α, πάμε για ένα καφέ». Δεν εννοούμε ποτέ να πάμε για καφέ, εννοούμε να γυρίσουμε πρώτα όλη την Αθήνα, να κάνουμε εκεί 15-20.000 βήματα από εκείνη την εφαρμογή που σου δείχνει πόσο έχεις περπατήσει και μετά! Νομίζω τα 80s και τα 90s έγιναν πάρα πολύ viral από τότε που βγήκε το Stranger Things, γιατί ξαφνικά είδαμε μια καινούργια αισθητική, λίγο πιο synth aesthetic, οπότε όλα αυτά τα mom jeans και τα πολύ φαρδιά t-shirt, τα ριγέ, κυρίως ριγέ πράσινο άσπρο και κόκκινο άσπρο, κατευθείαν εκτοξεύτηκαν. Εμένα γενικά αυτή είναι η φάση μου, δηλαδή mom jeans και φαρδί t-shirt, έτσι ζω, οπότε δεν θα έλεγα ότι είμαι 80s ή ότι έχω επηρεαστεί από τη vintage αισθητική. Ίσως πιο πολύ μου αρέσει vintage αισθητική στο κομμάτι το πιο retro, old school, 50s, αλλά είναι άβολα ρούχα, γι' αυτό απλά πηγαίνω στα λίγο πιο μετά, στα 80s και στα 90s, που είναι τα άνετα που μου αρέσουν εμένα. Ποτέ δεν προσαρμόζω το στυλ μου βάσει τη περίσταση. Θα με δει να πηγαίνω σε γάμο με πολύ καλό φόρεμα και sneakers. Το έχω κάνει αυτό αλήθεια. Λέω, θα σου στείλω φωτογραφίες. Και μπορεί να πάω για καφέ με την Γκαμπριάν, επειδή είχαμε και ένα κορονοϊό και έχουμε πάρει τόσα ρούχα και θέλουμε να τα φορέσουμε. Εγώ έχω ψωνίσει από e-shop. Έμπαινα στη Funky Buddha. Έτσι, κάθε μέρα. Οπότε, όχι, σίγουρα δεν με ενδιαφέρει η περίσταση. Μπορεί να το ενσωματώσω λιγάκι το κομμάτι, το τοπικό ή το χρονικό, δηλαδή τι ώρα θα πάω ή πού θα πάω, αλλά ελάχιστα. Μέχρι ένα βαθμό. Άμα θέλω να φορέσω το τέλειο, το φόρεμα, το μάξι με τα φουρό, στην καφετέρια θα το βάλω. Η κόκκινη στυλιστική γραμμή μου είναι ότι δεν φοράω t-shirt με μπάντες που δεν ακούω. Νομίζω η Funky Buddha φτιάχνει ρούχα για τον άνθρωπο που ζει στην πόλη, γιατί θα δεις και τα τελευταία trends, αλλά και ρούχα με τα οποία θα νιώθεις άνετα να πας στη δουλειά σου, να πας μετά στο ποτό σου, να ζήσεις μέσα σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς, αλλά να νιώθεις και άνετα μέσα σε αυτό που φοράς. Το ψηρί, ο ναός μου, γιατί κάθε βράδυ έρχομαι εδώ, η βόλτα που σας έλεγα πριν καταλήγει πάντα σε αυτό το σημείο, αλλά και ο ναός του στυλ. We'll be right back.
το πιο ρέτρο στυλ. Εγώ ήρθα με κάτι πουά, που από κάτω, παιδιά, είναι μαγιό, να ξέρετε, αλλά το ξέρετε μόνο εσείς και εγώ. Και το έβαλα με το αγαπημένο μου σορτσάκι, που σίγουρα θα το ξαναδείτε. Οπότε έχουμε το ρέτρο στυλ και εννοείται ότι όλο το outfit είναι από Funky Buddha. Τι αυτό ήτανε, τελειώσαμε? Τέλος λοιπόν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε like και subscribe εδώ στο κανάλι της Funky Buddha και εννοείται όλα τα ρούχα της Funky Buddha που φόρεσα σήμερα στο βίντεο, όπως και αυτό εδώ που είναι από την Sustainable συλλογή, θα τα βρείτε όλα τα links κάτω. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα και μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλιά! Γεια σας!